κύριοι, σε πολύ λίγο τα έχουμε εικόνα από το Fürstenfeld, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα, εδώ βλέπετε αριστερά την εθνική μας ομάδα των νέων είδων, όπου θα αγωνιστούν απέναντι στην Γεωργία στο τελευταίο παιχνίδι στις φάσεις των ομίλων για τον πρώτο όμιλο, που όπως βλέπετε και στη σχετική κάρτα που συμμετέχει η εθνική μας ομάδα. Η εθνική μας η ομάδα, η οποία σήμερα διεκδικεί την νίκη ώστε να τερματίσει στην τέταρτη θέση του ομίλου και να αποφύγει τις αγώνες κατάταξης για την 17η μέχρι την 24η θέση, για η φάση αυτή που θα βγάλει και την ομάδα που θα υποβαστεί στην τρίτη κατηγορία. Η Κύπρος με νίκη θα πάει στους αγώνες κατάταξης για την 9η μέχρι 16η θέση, και μάλιστα μετά και τα σημερινά τα αποτελέσματα, η ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που κερδίσει σήμερα την Γεωργία θα είναι η Ελλάδα στην επόμενη φάση. Οπότε έχει διπλή σημασία ο αγώνας για την Κύπρο σήμερα, καθώς όχι μόνο θα διασφαλίσει την παραμονή της, τη συμμετοχή της και του χρόνου στην δεύτερη κατηγορία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων, αλλά θα αντιμετωπίσει και την Ελλάδα στο παιχνίδι που θα ακολουθήσει για, για τους αγώνες κατάταξης από την 9η μέχρι την 16η θέση. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Ξεκινάει η παρουσίαση των δύο ομάδων. Λογικά πρώτη θα είναι η Κύπρος, όντως. Βλέπετε λοιπόν την Στεφανία Γεωργίου, την Έλενα την Πυλακούτα, την Ναταλή Ιωάννου, την Ανδριανή Κυπριανού, την Αγγελική Οικονομή, την Ξανθίπη Βούρκα, την Ρεβέκα τη Χριστοδούλου, την Παναγιώτα την Κυριάκου, την Νικολέτα Σάβα, την Κυριακή Τέιλορ, την Ιωάννα Κυπριανού και την Παναγιώτα Θημιστοκλέως, με προπονητής ο κύριος Αλέξης Λεκισβίλη, με βοηθό τον κύριο Παναγιώτη Πολεμίτη. Τώρα θα ξεκινήσει και η παρουσίαση της Γεωργίας. Η Γεωργία που έχει την Ταμάρα Γκιγκαουρή, Νίνο Μπαγκαουρή, Νίνο Γκαντέλια, Βικτόρια Γκεγκεσίτζε, Ναταλία Οχμεζούρη, Νάνα Ναυροζασβίλη και την Λασβίλη, Σαλόμε Καλαντάντζε, Γκάβτσα Μποχορισβίλη, Ταμάρ Παπουασβίλη, Μάγια Τβάλη και Μαριάμ Γκαρισβίλη. Προπονητής ο κύριος Νίνο Κιψίζε, με βοηθό τον κύριο Σβιάντ Ντεμπτραζίζε. Θα ξεκινήσουν οι εθνικοί ύμνοι τώρα. And now the national anthem of Georgia.
εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, πρώτα της Κύπρου, μετά της Γεωργία. Η Κύπρος λοιπόν, η οποία μετά τη χθεσινή της πολύ μεγάλη νίκη, τόσο σε έκταση αλλά κυρίως σε σημασία απέναντι στην Ισλανδία με το 60-42, έχει σήμερα την πολυτέλεια να βλέπει να κοιτάει την νίκη και την, που θα οριστικοποιήσει την παραμονή της εθνικής μας ομάδας στην δεύτερη κατηγορία και τη συμμετοχή τους και του χρόνου σε αυτήν. Η εθνική μας η ομάδα, η οποία έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στην Ισλανδία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πάτησε τις Ισλανδές και πήρε πολύτιμη νίκη. Η Ισλανδία, η οποία έχασε και σήμερα από την Φιλανδία, η Φιλανδία που πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο με 5 νίκες σε 5 παιχνίδια. Στην δεύτερη θέση ανέβηκε η Πορτογαλία που έκανε την, ας το πούμε, έκπληξη απέναντι στην Ρουμανία, την κέρδισε και την προσπέρασε στη βαθμολογία. Έτσι η Φιλανδία και η Πορτογαλία θα είναι οι ομάδες από τον πρώτο όμιλο που θα συνεχίζουν το δρόμο τους για τα μετάλλια. Η Ρουμανία μαζί με την Κύπρο, θέλουμε να πιστεύουμε, θα οριστικοποιηθεί μετά την λήξη του αγώνα και με νίκη της Κύπρου. Οι δύο ομάδες αυτές θα συνεχίσουν για τις θέσεις από 9 μέχρι 16 και η Ισλανδία με την Γεωργία θα είναι στις δύο τελευταίες θέσεις, όπου θα συνεχίσουν για τους αγώνες κατάταξης 17 μέχρι 24. Φυσικά σε περίπτωση ήττας, γιατί πρέπει να κοιτάμε και αυτό το ενδεχόμενο για να γνωρίζουμε τι θα συμβεί, σε περίπτωση ήττας της εθνικής μας ομάδας σήμερα, θα πάει αυτή στη θέση της Ισλανδίας στους αγώνες κατάταξης από 17 μέχρι 24, καθώς η διαφορά σε πόντους, οι Ισλανδοί προηγούνται, έχουν μεγαλύτερη, αν και τους έχουμε κερδίσει, άρα κάνω λάθος. Άρα μόνο νίκη θέλει σήμερα η Κύπρος επί της Γεωργίας για να έχει όλη την πρόκριση μπροστά της, να έχει την ευχέρεια να πάει να αντιμετωπίσει την Ελλάδα, όπως είπαμε, αύριο στο επόμενο παιχνίδι, όπου θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις πεντάδες από τον αγώνα. Η Ελλάδα λοιπόν, η οποία σε τριπλή ισοβαθμία στον δεύτερο όμιλο μαζί με Λιθουανία και Ισραήλ, έμεινε στην τρίτη θέση με 9 βαθμούς οι τρεις αυτές ομάδες. Τέταρτη ήταν η Βουλγαρία. Αυτές οι δύο ομάδες από το δεύτερο όμιλο θα βρίσκονται στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 9 με 16. Από τον τρίτο όμιλο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, καθώς τα παιχνίδια διεξάγονται την ίδια ώρα με την εθνική μας ομάδα. Κάτι που ισχύει και για τον τέταρτο όμιλο, όπου πέρα της Σλοβακίας, που σίγουρα θα είναι η μία εκ των δύο ομάδων, αναμένεται να δούμε αν θα είναι το Λουξεμβούργο ή η Ουκρανία η ομάδα από τον τέταρτο όμιλο που θα μπει στους αγώνες κατάταξης που θα βρίσκεται και η εθνική μας ομάδα. Οι ομάδες έχουν μαζευτεί στους πάγκους για τις πρώτες οδηγίες από τους δύο προπονητές και περιμένουμε να εισέλθουν, να φύγει και η κάρτα βέβαια από μπροστά μας, μας έχει αφήσει η αυστριακή τηλεόραση. Έφυγε τώρα η κάρτα, οι ομάδες μπαίνουν σιγά σιγά στο παρκέ. Η πεντάδα, να δούμε την πεντάδα της εθνικής μας, δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί από τη στατιστική υπηρεσία. Προσπαθήσουμε να τις δούμε εμείς. Είναι η Παναγιώτα Θεμιστοκλέους, η Στεφανή Γεωργίου, η Ναταλή Ιωάννου, η Αδριανή Κυπριανού και η Έλενα Πυλακούτα. Αναμενόμενη πεντάδα. Η διαφορά σε σχέση με χτες είναι ότι θα ξεκινήσει η Γεωργίου. Χτες είχε ξεκινήσει η Χριστοδούλου στην θέση της, όμως αυτή η πεντάδα είναι, αν δεν κάνω λάθος, αυτή που έχει ξεκινήσει όλα τα παιχνίδια πέρα του χτεσινού απέναντι στην Ισλανδία. Το πρώτο τζάμπολ
έτοιμο με την Έλενα την Πυλακούτα να σπρώχνει με την μπάλα, αλλά η κατοχή είναι στα χέρια της Γεωργίας που αμέσως θα δοκιμάσουν τρίποντο και θα ευστοχήσουν με την Καλαντάτζε, η οποία βάζει τη Γεωργία μπροστά με 3-0. Καλαντάτζε η οποία σούταρα αμέσως για 3 και αυτό θα το δούμε αρκετά συχνά από την Γεωργία. Απάντησε με δίποντο από την Στεφανή Γεωργίου, 3-2. Η Γεωργίου έδωσε άμεση απάντηση, έστω και με δίποντο. Η χαρακτηριστικό της Γεωργίας είναι αυτό που βλέπετε, το η μία πάσα και το σουτ που λέμε αμέσως στην επίδεση. Δεν γυρίζουν πολύ την μπάλα. Έχουν μόλις μέσω όρο στις assist 6,3 ανά παιχνίδι, πολύ λίγες assist για μια ομάδα. Εδώ για να δούμε την Ιωάννου αστοχή, 5-2 η Γεωργία είναι μπροστά. Εδώ η Γκαρισβίλη θα αφήσει στην Οτμχμεντζούρη, η οποία σουτάρει για 2, άστοχα το rebound από τη Γεωργίου. Και εδώ η Κυπριανού. Πυλακούτα ποστάρει, θα γυρίσει, αστοχή, προσπαθεί και παίρνει επιθετικό rebound. Η Ιωάννου θα αφήσει στην Γεωργίου, διστάζει, θα σουτάρει τελικά. Άστοχα rebound από την Γκαρισβίλη. Η Οτμχμεντζούρη κατεβάζει, φτάνει μέχρι το καλάθι. Αυτό που σας είπα, δεν έχει δεύτερη πάσα. Μία πάσα στην αρχή οι παίκτες της Γεωργίας, στην αρχή της επίδεσης. Μετά αμέσως σούτ. 7-2 όμως μέχρι στιγμής είναι αποτελεσματικές οι παίκτριες της Εθνικής Γεωργίας. 7-2 είναι μπροστά στο σκορ. Είχαμε μία διακοπή. Ένα φάουλ της Γκαντέλα. Και λάθος στη συνέχεια η Γεωργία που θα κλέψει την μπάλα. Η Γεωργία που είναι 100% εύστοχη μέχρι τώρα θα σκοράρει και νέο τρίποντο από την Οτμχμεντζούρη. 10-2, δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. Φυσικά δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την Γεωργία σε καμία περίπτωση. Ιωάννου σκοράρει από μακρινή απόσταση, 10-4. Το πρώτο καλάθι της Ναταλή Ιωάννου. Η Γεωργία με την Ντβάλη, η Καρισβίλη τώρα. Ο Τμεζούρη σούτ από το ύψος των βολών, η μπάλα να πηδά. Το, αν δεν καταλάβεις, είναι το πρώτο άστοχο σούτ της Γεωργίας στην αναμέτρηση. Η Γεωργίου κατεβάζει, της φεύγει μπάλα, κατοχή για την Γεωργία. Λάθος εδώ από την εθνική μας ομάδα, η εθνική μας ομάδα που κάνει αρκετά λάθη κατά μέσο όρο, 23,3 ανά παιχνίδι, όμως αντίστοιχα η Γεωργία είναι στο 31,5 και βλέπετε εδώ ένα κλέψιμο από την Ιωάννου που ξεπερνάει και την αντιπαλό της, αστοχίσει Θεμιστοκλέους, κακή προσπάθεια, έρχεται όμως η Πυλακούτα για να σώσει την κατάσταση και να πετύχει το καλάθι. 16, πρώτο καλάθι για την Ελένη την Πυλακούτα, η οποία έκανε ένα αρκετά καλό παιχνίδι με τις Ισλανδές. Άστοχη προσπάθεια για 3 από την Οτμχμεντζούρη, επιθετικό rebound όμως και νέα προσπάθεια, μία πάσα σουτ αυτό που λέμε αυτή τη φορά και θα είναι εύστοχο από την Καντέλια. 13-6, η πολύ εύστοχη Γεωργία σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά. Κυπριανού, Πυλακούτα χαμηλά, γυρίζει και ευστοχή. 13-8 μειώνει η Έλενα η Πυλακούτα, η οποία θα βάλει το δεύτερο της καλάθι, φτάνει τους 4 πόντους. Πάλι το Ιχαλάτζε
Νέο τρίποντο 16-8, απίστευτο αυτό που βλέπουμε στα πρώτα λεπτά από την Γεωργία. Ποσοστό ευστοχίας 80% στα τρίποντα, 4 στα 5. Θετικό rebound από τη Θεμιστοκλέος Γεωργίου. Καλή προσποίηση, θα βγάλει έξω στην Ιωάννου. Ιωάννου θέλει να πάει προς τα μέσα. Πιλά Κούτα, στα 3 δευτερόλεπτα πρέπει να σουτάρει, θα το κάνει με το ταμπλό, άστοχα όμως. Κατοχή για τη Γεωργία, έχει τελειώσει ο χρόνος. 24 δευτερόλεπτα, καθώς η μπάλα δεν βρήκε στο Στεφάνι, δεν ανανεώθηκε. Μετά το σουτ της Πιλά Κούτα, εδώ η Γκαντέλια άφησε στην Μποχορισβίλη, που αστοχή. Επιθετικό rebound από την Καρδιβίλη, όχι, το παίρνουν οι δικές μας παίκτες στο rebound. Γεωργίου, θα είσαι στην Πιλά Κούτα, προσποιείται, σουτάρει και σκοράρει. 16-10 η Έλενα Πιλά Κούτα έχει τον τρόπο για να πετύχει καλάθια κοντά στο ζωγραφιστό. 16-10 με τον έκτο πόντο της Έλενας στην Πιλά Κούτα, εδώ αμέσως απάντηση από την Οτχμεντζούρη. 18-10 η Γεωργία που εξακολουθεί να είναι εύστοχη. Γεωργίου, πας απέναντι στην ξεχασμένη Ιωάννου, σουτάρει από τη γωνία, η μπάλα παίζει το δικό της παιχνίδι, η Ιωάννου παίρνει το επιθετικό rebound, δεν είναι την Θεμιστοκλέους που ήταν ξεμακάρι στη δίπλα της, προτίμησε τη Γεωργίου, Πιλά Κούτα, σουτ από μακρινή απόσταση, άστοχο, rebound από την Μποχορισβίλη. Εδώ η Οχμεζούρη. Μετζούρη, η οποία έχει μέσο όρο 15,5 πόντους στην διοργάνωση, είναι η πρώτη σκόρερ της Γεωργίας. Το επιθετικό rebound από την Καρισβίλη, η οποία στόχησε, παραμένει το 18-10. Γεωργίου στον φινιασμό, καλάθι και φάουλ από τη Στεφανία Γεωργίου, που μειώνει στο 18-12 και θα έχει και μια συμπληρωματική βολή. Όχι, τελικά μόνο το καλάθι μετρήσαν. Όχι, υπάρχει το φάουλ. Γίνανε αλλαγές, γι' αυτό φύγανε αρκετές παίκτριες της Γεωργίας από την εικόνα μας. Η Καλαντάτζε πέρασε στο μπάγκο, η Γκεγκεσίτζε στην θέση της και η Ιωάννου εκτός παιχνιδιού, Χριστοδούλου στην θέση της η Γεωργίου. Ευστοχή στη βολή, 18-13, αυτό το έμεσο τρίποντο της Στεφανή Γεωργίου. Γκαντέλια προσπαθεί να πάει μέχρι το καλάθι με το ταμπλό. Αστοχή, παίρνει όμως το επιθετικό rebound από την Πιλά Κούτα. Λάθος εκεί, κλέβει η Πιλά Κούτα την προσπάθεια της Οτχμεζούρη Γεωργίου. Χριστοδούλου. Ξανά τις επιλογές, ξανά στη Γεωργίου για δύο από τη γωνία. Άστοχη, επιθετικό rebound από την Θεμιστοκλέους. Θεμιστοκλέους που κάνει εξαιρετική δουλειά στα rebound. Χριστοδούλου αστόχησε σε πιο κοντινό σουτ. Η Θεμιστοκλέους έχει μέσο όρο 11,3 rebound στη διοργάνωση. Βήματα τώρα από την Μποχορισβίλη. Νέα κατοχή για την εθνική μας ομάδα. Κυπριανού, Πιλά Κούτα, θα φτάσει μέχρι το καλάθι, ελευθερώθηκε πολύ εύκολα εδώ, 18-15. Με την Πιλά Κούτα να φτάρει τους 8 πόντους. Γκαντέλια, υπάρχει φάουλ από την Κυπριανού, πάνω στην Νίνο Γκαντέλια και έχουμε time out. Να πάμε σε διαφημίσεις. We'll be right back.
Επιστρέψαμε στην σύνδεσή μας με το Fürstenfeld της Αυστρίας, η εθνική μας ομάδα, η οποία είναι πίσω στο σκορ με 18-15 από την Γεωργία. Η εθνική μας ομάδα που θέλει νίκη για να καθαρίσει την παραμονή της στην δεύτερη κατηγορία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Είδων απέναντι στην Γεωργία. Η Γεωργία που έχει 4 ήττες στα 4 παιχνίδια και βαριές ήττες και όλα, 115-39 από την Ρουμανία, 93-41 από την Ισλανδία, 121-39 από την Φιλανδία. Με την Πορτογαλία τα πήγε λίγο καλύτερα. Εδώ βλέπουμε ένα σουτ άστοχο από την Καλαντάτζε. Με την Πορτογαλία λοιπόν τα πήγαν λίγο καλύτερα, 86-56, μόλις 30 πόντους χάσαν, και λέω μόλις γιατί είδατε, ακούσατε τα προηγούμενα σκορ. Η Χριστοδούλου στην Πυλακούτα που θα σουτάρει άστοχα. Προσπαθεί η Χριστοδούλου για ένα επιθετικό rebound, δεν θα τα καταφέρει. Rebound από την Καλαντάτζε, η οποία θα καταρθώσει να περάσει στην Γκεγκεσίτζε. Ο Τμετζούρη πάλι στη γωνία στην Μποχορισβίλη. Ξανά ο Τμετζούρη. Στα 6 δευτερόλεπτα η επίδεση της Γεωργίας. Περιμένει σουτάρι όπως επιθετικό rebound. Άσοχη και η δεύτερη προσπάθεια της Γκεγκεσίτζε. Και τώρα η εθνική μας μπροστά με την Χριστοδούλου να αποφεύγει το μαρκάρισμα. Αυτό είναι μέχρι το καλάθι. Προτιμά να βγάλει έξω στη Γεωργίου. Η Γεωργίου στην Πυλακούτα. Αυτή πιο έξω στην Κυπριανού. Οργανωμένη επίδεση Πυλακούτα. Χριστοδούλου για 3. Άστοχο. Θα μπορούσε να ισοφαρίσει εδώ η Ρεβέκα Χριστοδούλου. Πήγε καλά όμως το σουτ. Και η Γεωργία εδώ με την Οτμετζούρη προσπαθεί να κλέψει η Χριστοδούλου. Καλαντάτζε. Η Γκεσίτζε σουτάρει από μακριά για 3. Άστοχα. Μπάλα χτυπάει στο Στεφάνι και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και Γκεσίτζε πολύ μακρινό σουτ 3 πόντων. Αν και είχε ακόμα 5 δευτερόλεπτα η Γεωργία. Κυπριανού κατεβάζει την μπάλα μόνιμα σχεδόν για την εθνική μας ομάδα. Θεμιστοκλέους, ωραία κίνηση, άστοχο όμως η τελική της προσπάθεια. Το rebound για την Γεωργία και επίδεση με την Οτμετζούρη. Καλαντάτζε δείχνει το σύστημα που θα ακολουθήσει η εθνική της ομάδα. Μετζούρη πέφτει βήματα από την Οτμετζούρη. Επαναφορά από την Κυπριανού στην Γεωργίου. Θέλει να τρέξει η Γεωργίου. Κάνει μια κακή πάσα προς την Πυλακούτα. Ευθυνιασμός για την Γεωργία. Με την Καλαντάτζε να ευστοχεί 20-15. Και έχουμε τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Με την Γεωργία να είναι μπροστά στο σκορ. Μια Γεωργία που ξεκίνησε πολύ εύστοχα το παιχνίδι. Στη συνέχεια άρχισε να αστοχεί. Έχει πέσει σε ποσοστά λογικά 44% εντός παιδιάς. Πάμε στη διαφημίση όμως και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας, Γεωργία 20, Κύπρος 15, μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Μια Γεωργία που ξεκίνησε πολύ
δυνατά, πολύ εύστοχα. Η Κύπρος αντίστοιχα μάλλον ευθυνδιάστηκε από αυτό, η εθνική μας ομάδα. Έτσι στη συνέχεια μπόρεσε και έκλεισε τη διαφορά. Μια διαφορά που είχε φτάσει 8 πόντους υπέρ της Γεωργίας στο 12. Σιγά σιγά ροκάνισε τη διαφορά. Έφτασε μέχρι το τρίπο, το 18-15. Ένας εκτιασμός όμως στο τέλος της περίοδου από την Καλαντάτζε. Έβαλε την Γεωργία μπροστά με 5 πόντους. Το παιχνίδι που συνεχίζεται, το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με την Πυλακούτα. Βρίσκει απέναντι τη Θεμιστοκλέους. Ιωάννου στη γωνία, Χριστοδούλου για 3. Άστοχα, rebound από την Οτματζούρη που αφήνει στην Καλαντάντζε. Αποφεύγει αυτή αρχικά την Ιωάννου. Στη συνέχεια η Ιωάννου την έκλεισε. Υπάρχει επιθετικό φάουλ της Μποχορισβίλη πάνω στην Ρεβέκα τη Χριστοδούλου. Κυπριανού θα δώσει την μπάλα στην Χριστοδούλου. Θα της την επιστρέψει Κυπριανού. Το Μιστοκλέος χαμηλά στην Πυλακούτα, στη γωνία στην Ιωάννου. Δίστασε Ιωάννου. Τώρα θα περάσει στην Πυλακούτα. Αλλάζουν μεταξύ τους. Ιωάννου για 3. Άστοχα και τώρα. Rebound από την Μποχορισβίλη που δίνει γρήγορα τώρα στην Καλαντάτζε. Καλαντάτζε σταμάτησε την τρίπλα. Βρήκε βοήθεια στην Καρισβίλη. Ξεμαρκάρισε ξεχασμένη η Μποχορισβίλη, αστοχή. Rebound από την Θεμιστοκλέους. Θεμιστοκλέους που έχει φτάσει ήδη τα 8 rebound. Εδώ η Πυλακούτα θα κάνει το 20-17. 10 πόντους για την Έλενα την Πυλακούτα. Διψήφιος αριθμός. Η πρώτη καλαθοσφαιρίστρια που φτάνει σε διψήφιο. Και εκπληκτικό τα 8 rebound της Θεμιστοκλέους, η οποία λέγαμε και τον είδα ότι έχει μέσο όρο 11,3 και ήδη στην αναμέτρηση έχει 8. Απάντηση για την Γεωργία με την Οχμετζούρη, η οποία κάνει το 22-17. Οχμετζούρη η οποία έχει 9 πόντους. Πυλακούτα χαμηλά σε νέα προσπάθεια εύστοχη, 22-19. Μιλακούντα που την ταΐζουν πολύ σήμερα οι διεθνείς μας. 22-19. Εδώ πιέζει η Χριστοδούλου την Οτμετζούρη. Αυτή διαμαρτύρεται στις συμπαίκτριές της πως δεν έκαναν κάποια κίνηση. Και αλλαγές για τον κύριο Κιψίτζε. Ο Τμετζούρη στο δούλου κοντά τη. Η Καντέλια τώρα φτάνει να κάνει ένα σουτ άστοχο, επιθετικό ριμπάντ από την Μπαγκάουρη. Καντέλια. Ο Τμετζούρη της φεύγει μπάλα, κλέβει Πυλακούτα στο δούλου. Ευκαιρία να μειώσουμε ακόμα περισσότερο, αλλά θα κλέψει η Καντέλια. Θα κρατήσει και την μπάλα, την σταματάει με φάουλ η Κυπριανού. Ναι, φάουλ της Αντριανής της Κυπριανού πάνω στην Καντέλια. Μπάλα θα παιχτεί απ' έξω φυσικά, πόλης το πρώτο μαδικό για την Κύπρο. 7 και 19 για το τέλος της δεύτερης περίοδου που θα μας οδηγήσει και στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ο Τμετζούρη για 3, άστοχο. Από την Καντέλια ήτανε. Γεωργίου μάζεψε το rebound. Γεωργίου που τρέχει. Έχουν επιστρέψει όμως αρκετές παίκτες της Γεωργίας. Ιωάννου στην Πυλακούτα. Χριστοδούλου για 2 νομίζω, αλλά έτσι και λες ήταν άστοχο το σουτ. Rebound από την Καρισβίλη. Ο Τμετζούρη κατορθώνει και βρίσκει την Καντέλια. Αυτή γρήγορα στην Μπαγκαουρή. Καντέλια έξω στην Καρισβίλη που σουτάρει για 3. Άστοχα. Θετικό rebound από την Ντανελασβίλη που έχει περάσει εδώ και λίγη ώρα στο παρκέ. Καρισβίλη, Καντέλια για 3. Μέσα αυτή τη φορά. Νομίζω υπάρχει και φάουλ. Όντως από την Ιωάννου.
τρίποντο και φάουλ για την Γεωργία, 25-19, και μια συμπληρωματική βολή για την Νίνο Γκαντέλια. Γκαντέλια που είναι η δεύτερη σκόρερ της Γεωργίας πίσω από την Νοθπεντζούρη, 9,5 πόντους κατά μέσο όρο, βάζει και τη βολή, 26-19. 6-36, η Κύπρος, η οποία η εθνική μας ομάδα δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της στην άμυνα, έχει χάσει αρκετά αμυντικά rebound. Η Γεωργία έχει μαζέψει 17 rebound στο σύνολο, 11 αμυντικά, 6 επιθετικά. Εδώ βλέπουμε ακόμα μια άστοχη ενέργεια. Αντίστοιχα η Κύπρος έχει 15 rebound, 8-6, 8 αμυντικά, 6 επιθετικά. Καλάθι νέο από την Οτχμετζούρη, η οποία φτάνει τους 11 πόντους και κάνει το 27-19, ένα 6-0 σερί που ανησυχεί τον κύριο Λεκισβίλη και ζητάει time out. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας, 28-19, η εθνική μας ομάδα είναι πίσω στο σκορ με 9 πόντους χάρη σε ένα 6-0 σερί που πέτυχαν οι Γεωργιανές στο προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο περίπου 1,5 λεπτό. Κύπρος που πρέπει να διορθώσει τα μπλοκάου της και την αμυντική της λειτουργία λίγο περισσότερο. Εδώ παρά λίγο να γίνει λάθος από την Γεωργίου, θα γίνει στη συνέχεια από την Κονομή. Αβίαστο λάθος. Με αλλαγή η Κυπριανού θα πάει στον πάγκο. Ιωάννου επιστρέφει στο παρκέ. Ιωάννου που έμεινε στον πάγκο. Όχι, ανάποδα. Η Ιωάννου πάει στον πάγκο, η Κυπριανού μπαίνει στο παιχνίδι. Εδώ έγινε το λάθος από πλευράς Γεωργίας. Γκαντέλια πέταξε την μπάλα εκτός. Παραμένει 28-19, 5-46 για το τέλος του ημιχρόνου. Κυπριανού, Θεμιστοκλέους, Μπιλακούτα ξεμακαρίστηκε, αλλά πως γύρισε, βγήκε βοήθεια πάνω της. Άστοχη η Γεωργίου, επιθετικό rebound από την Μπιλακούτα που θα σκοράρει. 28-21, λένε την Μπιλακούτα να κάνει πολλή δουλειά, 14 πόντι και 3 rebound. Εδώ ξεχάστηκε στη γωνία, αλλά ευτυχώς αστόχησε η Μποχωρισβίλη. Γεωργίου στον ευθυνδιασμό, Γεωργίου που συνηθίζει να τρέχει, φτάνει μέχρι το καλάθι. Αυτή τη φορά βγήκε ο ευθυνδιασμός, 28-23. Ροκανίζεται η διαφορά, η Γεωργίου φτάνει τους 7 πόντους. Ο Τμετζούρη, Γκαντέλια. Ξανά ο Τμετζούρη, σουτάρια 3. Μέσα, απίστευτη ευστοχία από τη Γεωργία, πραγματικά. 31-23. Με την Γεωργία να έχει 6-9 τρίποντα. Σχεδόν απίθανο να συνεχιστεί αυτή η ευστοχία, αλλά για να δούμε. Άστοχη η Αγγελική Οικονομή. Νομίζουμε η εθνική μας πρέπει να κερδίσει στο παιχνίδι για να τερματίσει στην τέταρτη θέση, να φτάσει τις 2 νίκες
δύο νίκες και τρεις ήττες θα έχει σε περίπτωση νίκης. Εάν χάσει, τα πράγματα περιπλέκονται. Θα υπάρχει μια τριπλή ισοβαθμία Κύπρου, Ισλανδίας και Γεωργίας για τρεις από την οικονομή μέσα. Ένα τρίποντο και για την Κύπρο. 31-26. Για λίγο νομίζω στην πρώτη της, στη δεύτερη της προσπάθεια στο παιχνίδι θα είναι εύσεχη αυτή τη φορά. Ένα σουτ δύο που τον είχε δοκιμάσει λίγο νωρίτερα. Εδώ η Οτμετζούρη, Γκαντέλια, περνάει, τη σταματάει η Πυλακούτα. Η Έλενα η Πυλακούτα που έχει σχεδόν ένα μπλοκ αναμεσόωρος στη διοργάνωση. Η Γεωργίου χάνει την κατοχή, η μπάλα χτύπησε στο πόδι της και κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Η Αγγελική Οικονομή πάει στον πάγκο, στη θέση της επιστρέφει η Ρεβέκα Χριστοδούλου. Τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Επαναφορά και η Οτμετζούρη κατεβάζει από την επιτήρηση της Ρεβέκας Χριστοδούλου, η οποία την ταλαιπωρεί κάπως εκεί. Φτάνει μπάλα στην Μποχωρισβίλη, αστοχή από τα χέρια της Γκαντέλια. Θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κυπριανού θα επαναφέρει αφού γίνει αλλαγή με την Γκαρισβίλη να μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση της Ντανέλασβίλη. Κυπριανού. Θεμιστοκλέου στην Πυλακούτα σε μια φάση που έχουμε δει αρκετές φορές αυτό το high-low. 31-28 με την Έλενα να συνεχίσει να φορτώνει το καλάθι της Γεωργίας με πόντους. Έφτασε τους 16. Εδώ υπάρχει φάουλ της Χριστοδούλου πάνω στην Οχμετζούρη. Η Ναταλία Οχμετζούρη θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Οχμετζούρη που σουτάρει με 55,9% από τη γραμμή στη διοργάνωση. Περίπου τις μισές δηλαδή βάζει. Εδώ αστόχησα στην πρώτη. Παραμένει το 31-28. Μετζούρη που έχει 14-15 πόντους τώρα στο παιχνίδι, 32-28. Η Γεωργία που εξακολουθεί να μένει μπροστά στο σκορ. Να έχει αυτό το προβάδισμα που πήρε από την αρχή του αγώνα. Εδώ θα κλέψει η Καλαντάτζε στον ευδιασμό. Και ο Μισοκλέος την εμπόδισε. Θετικό rebound από την Μετζούρη που θα σκοράρει. 34-28. Η Οτμετζούρη με τρεις συνεχόμενους πόντους, τη βολή προηγουμένως και αυτό το follow στην ουσία. Ωραία και δύσκολη προσπάθεια από την Ρεβέκα τη Χριστοδούλου, 34-30. Χριστοδούλου βάζει το πρώτο της καλάθι στην αναμέτρηση. Έχει 5,3 πόντους κατά μέσο όρο στο παιχνίδι. Έβαλε 8 απέναντι στην Ισλανδία, πολύτιμη πόντη από την Ρεβέκα την Χριστοδούλου. Είχε αποβληθεί όμως και με 5 φάουλ στην αναμέτρηση. Η Γεωργίου κάνει λάθος. Κλέψιμο και καλάθι από την Καλαντάτζα, η οποία ζήτησε και φάουλ. 36-30. Κυπριανού. Θα χάσει, αλλά η κατοχή παραμείνει στα χέρια μας. Η Γκαντέλια ήταν αυτή που χτύπησε την μπάλα και την έστειλε εκτός. Θα πάει και στον πάγκο η Νίνο Γκαντέλια. Η Γκεγκεσίτζε παίρνει στο πάγκο και 1-32 για το τέλος του ημιχρόνου. Γεωργίου αφήνει στην Κυπριανού. Περιμένει την κίνηση της Χριστοδούλου. Θα πάρει την μπάλα απέναντι ελεύθερη Γεωργίου. Γρήγορα στη Θεμιστοκλέους. Το σουτ εύστοχο από την Παναγιώτα τη Θεμιστοκλέους. 36-32. Ο Μισοκλέος που έχει 4 πόντους, όχι 2 πόντους, το πρώτο καλάθι αυτό, και 12 rebound. Έχει και 2 assist προς την Έλενα, την Πυλακούτα και οι 2 αυτές assist. 36-32 time out από τη Γεωργία. Πάμε στις διαφημίσεις.
Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Η Κύπρος είναι μπροστά με 4, είναι πίσω με 4 πόντους. Υπολείπεται της Γεωργίας 36-32. Ένα παιχνίδι που δεν έχει πάει και τόσο καλά για την Κύπρο στην αρχή. Αντίθετα, έχει πάει εξαιρετικά για τη Γεωργία που είναι αρκετά εύστοχη, ειδικά από την γραμμή του τριπόντου. 36-32. 1 και 10 για το τέλος. Γεωργία με την Γκαρισβίλη εδώ. Θα αφήσει η Νότ Μετζούρη, σουτάρει για 3, αστοχή. Rebound από την Πυλακούτα. Έφτασε τα 6 στα 10 τρίποντα η Γεωργία με αυτό το άστοχο. Ήταν μόλις δηλαδή το τέταρτο τρίποντο που αστοχεί η Γεωργία, ενώ η Πυλακούτα συνεχίζει να σκοράρει από το ζωγραφιστό. 36-34, 18 πόντι από την Έλενα την Πυλακούτα. Η διαφορά πλέον στο καλάθι. Νέα προσπάθεια από τη γωνία, εύστοχη, με την Γκεγκεσίτζε να είναι αυτή που θα σκοράρει. 39-34, Ιωάννου στην Χριστοδούλου, Γεωργίου στη γωνία, στη Θεμιστοκλέου, σουτάρει για 2, από εκεί αστοχή, rebound από την Οχμεζούρη. Στα 9 δευτερόλεπτα, η Κεγεσίτζε θα σουτάρει για 2, σχεδόν με τη λήξη, άστοχα, για να δούμε θα προλάβει να κάνει ακόμα μια επίθεση, όχι, έχει τελειώσει ο χρόνος. 39-34. Η Κύπρος μένει πίσω στο σκορ, είχε την ευκαιρία, αν έβγαζε μια καλή άμυνα, ίσως να ισοφάριζε. Παρ' όλα αυτά, βγήκε το τρίποντο για την Γεωργία, με την Γκεγεσίτζε να πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι με αυτό το τρίποντο. 39-34 λοιπόν, θα είναι το σκορ του ημιχρόνου. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Σε περίπου 3 λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Γεωργία και την Κύπρο. Τελευταία αγωνιστική, θυμίζουμε, του πρώτου ομίλου για το Πανευρωπαϊκό Πρωταθλήμα Νεανίδων για την δεύτερη κατηγορία. Εδώ που η Κύπρος ψάχνει την νίκη απέναντι στην Γεωργία για να ζευγαρώσει τις νίκες στον όμιλο και να τερματίσει στην τέταρτη θέση, αποφεύγοντας έτσι τους αγώνες κατάταξης από 17 μέχρι 24, όπου οι ομάδες που θα αγωνιστούν εκεί θα παίξουν για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Εάν κερδίσει η Κύπρος, τερματίσει στην τέταρτη θέση, θα παίξει στους αγώνες κατάταξης από 9 μέχρι 16, χωρίς άγχος, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει πρώτα απ' όλα την Ελλάδα και θα έχει την άνεσή της, χωρίς άγχος, επαναλαμβάνω, να παίξει το παιχνίδι της και να πάει να πάρει όποια θέση και όσο ψηλότερα θα λέγαμε μπορεί στην διοργάνωση. Απλά αυτό που μετράει βέβαια πρώτα απ' όλα θα είναι να κερδίσει σήμερα και να πραγματοποιήσει τον στόχο που έχει θέσει η Εθνική, την παραμονή στην δεύτερη κατηγορία, και μάλιστα πολύ πολύ γρήγορα. Όχι ότι αν χάσει έχει υποβιβαστεί βέβαια, αλλά θα είναι σίγουρα το άγχος μεγαλύτερο, καθώς θα πρέπει να κάνει ακόμα μία νίκη στους αγώνες κατάταξης μετά. Οπότε θέλουμε να το αποφύγουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτό, με μία νίκη σήμερα απέναντι στην Γεωργία, η οποία είναι μία από τις αδύναμες ομάδες του πρωταθλήματος. Θα ήταν ό,τι καλύτερο για την εθνική μας ομάδα, θα είναι ό,τι καλύτερο. Η Γεωργία, η οποία στόχησε στην πρώτη προσπάθεια, και η Κύπρος μπροστά με την Ιωάννου και την Κυπριανού τώρα, Γεωργίου,
πάει προς το καλάθι, βρίσκει την Θεμιστοκλέους, κάνει το μπάσιμο, αστοχή. Η Πυλακούτα το επιθετικό rebound και θα σκοράρει 39-36. Η Έλενα Πυλακούτα που δεν έχει αντίπαλο εκεί στο ζωγραφιστό. Η Έλενα είναι 1-92. Ενώ η ψηλότερη παίχτρια της Γεωργίας είναι η Μποχορισβίλη στο 1-88. Εδώ να την Μποχορισβίλη. Κλείνεται. Αστοχή. Rebound από την Θεμιστοκλέους. Ακόμα ένα φτάνει τα 13. Rebound η Παναγιώτα Θεμιστοκλέους. Τρομερή σε αυτό το κομμάτι. Ελέγχει τον αέρα κάτω από, από την ρακέτα μας. Η Γεωργίου σκοράρει και μειώνει στον πόντο 39-38 και όπως ξεκινάει με ένα 4-0. Με την Γεωργίου να φτάνει τους 9 πόντους. 8 και 15 για το τέλος της περίοδου. 39-38. Ιωάννη προσπαθεί να κλέψει. Η μπάλα από τα δικά της χέρια θα καταλήξει εκτός. Η Γεωργία που έχει 8 δευτερόλεπτα όμως για να εκδηλώσει επίδεση. Παναφορά με την Μποχορισβίλη, όχι είναι η Γκαντέλια. Αφήνει στην Οτμεζούρη. Ξανά η Γκαντέλια. Πάει προς το καλάθι. Μποχορισβίλη τώρα βήματα από την Γκβάτσα Μποχορισβίλη. Και η Κύπρος έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Πυλακούτα, Γεωργίου, χάνει με φάουλ από την Καλαντάτζε. Μπάλα θα παιχτεί από το πλάι. Παραφορά διαχείρωση Κυπριανού. Γεωργίου. Ο Μισοκλέος μένει ψηλά για κάποιο screen, τελικά θα υποδεχτεί την μπάλα. Βρίσκει την Πυλακούτα σε ένα high-low που έχουν παίξει αρκετές φορές οι δυο τους. Αστόχησε όμως τώρα η Έλενα. Δεν μπορέσαμε εδώ να περάσουμε μπροστά στο σκορ. Παραλίγο το κλέψιμο. Πιέζει ο Ιωάννου έξυπνα για να αναγκάσει την Κατέλη να κάνει ένα προς πίσω. Δεν τα κατάφερε όμως. Τώρα η Μποχορισβίλη με ένα ανάποδο lay-up θα κάνει το 41-38. Το lay-up της Μποχορισβίλη. Κρατάει τη Γεωργία μπροστά στο σκορ. Θεμιστοκλέους. Κλείστηκε Κυπριανού. Ξανά Θεμιστοκλέους. Θα χάσει Πυλακούτα. Φάουλ. Ευτυχώς δεν χρεώθηκε αντιαθλητικό το φάουλ της Κυπριανού. Μπορεί να παιχτεί από το πλάι. Εδώ βλέπετε την Κινέζα διαιτητή, την Ζέμπο Wang. Ξεχάσαμε να τους αναφέρουμε, είναι η Ζέμπο Wang, τη βλέπετε εδώ με την μπάλα, είναι ο Αλβανός, ο Έρβια Κότσι και ο κύριος Μάρκος Μιχαηλίδης, ο οποίος αν και Έλληνας είναι ελληνικής καταγωγής πιο σωστά, είναι Ελβετός, ο Καλάθι από την Οτμεζούρη. 43-38. Η Οτμετζούρη η οποία φτάνει τους 19 πόντους. Της κάνει αρκετή ζημιά σήμερα. 15,5 είναι ο μέσος όρος της στην διοργάνωση. Λακούτα Ιωάννα από τη γωνία. Σουτάρια 2. Απαντάει 43-40. Με την Ναταλή Ιωάννου να φτάνει τους 4 πόντους. Μποχορισβίλη θα σουτάρει, άστοχα, rebound ακόμα ένα από τη Θεμιστοκλέους που φτάνει τα 14. Γεωργίου, Κυπριανού. Η Λακούτα κάνει κίνηση, θα πάρει την μπάλα. Θα μπει προς τα μέσα, βγάζει έξω στην Ιωάννου. Ιωάννου αστοχή, Πυλακούτα το επιθετικό rebound, περνάει κάτω από το καλάθι και ευστοχή 43-42. Ξανά στον πόντο.
Ενώ υπάρχει time out από την Γεωργία, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στην σύνδεσή μας με την Αυστρία, με την πόλη Φούρστενφελ και το γήπεδο που βρίσκεται εκεί. Τελευταίο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας στη φάση των ομίλων. Οι νεανίδες μας, οι οποίες ψάχνουν την νίκη απέναντι στην Γεωργία. Υπολείπονται έναν πόντο πλέον, 43-42 το σκορ. Δεύτερη φορά που καταφέρει η εθνική μας σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο να κατεβάσει την διαφορά στον πόντο. Την προηγούμενη ήταν το 39-38 στην αρχή του δεκαλέπτου. Μετζούρι περνάει. Θα χάσει από την Ιωάννου που έκλεψε. Γεωργίου στον ευθυνιασμό. Για να δούμε εδώ αν θα μπορέσουμε να περάσουμε μπροστά στο σκορ. Γεωργίου. Μισοκλέους. Κυπριανού στην Ιωάννου. Σουτάρ για τρεις. Άστοχα. Και η μπάλα καταλήξει απευθείας εκτός. Ούτε τώρα εκμεταλλευθήκαμε την ευκαιρία να περάσουμε μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι στην αναμέτρηση. Ο Τουμετζούρι ξανάει. Ο Τουμετζούρι αφού άλλαξε με την κάνει το τρίποντο Ζουγαντέλια, εύστοχο. Ακόμα ένα τρίποντο για την Γεωργία που θα κάνει το 46-42. Ο Μετζούρι έκανε την assist. Κυπριανού στην Θεμιστοκλέους. Γεωργίου χαμηλά στην Πυλακούτα. Πυλακούτα βάζει πλάτη. Θα δώσει Θεμιστοκλέους. Σηκώνεται αυτή με την λήξη του χρόνου. Αστοχή. Ο rebound για την Γεωργία. Ο Μετζούρι. Παλαιτά στην Καντέλια, σουτάρει άστοχα και πάνω την Πυλακούτα. Κυπριανού, την Καντέλια να την καταδιώκει. Γεωργίου τώρα. Πάει προς τα μέσα, έχει πάρει φάουλ από την Γκαρισβίλη. Η Στεφανία Γεωργίου. Θα έχει δύο βολές. Γεωργίου που έχει 10 πόντους στο παιχνίδι, 4 assist. Ένα rebound. Έχει όμως και 4 λάθη. Και είναι κάτι που θα πρέπει να το διορθώσει σιγά σιγά και η ίδια και η Κύπρος. Γενικότερα όλες οι παίκτριες θα πρέπει να προσέξουν να συγκεντρωθούν λίγο περισσότερο και στα rebound. 46-43, 46-44 με τις δύο εύστοχες βολές της Στεφανή Γεωργίου. Φτάνει τους 11. Εδώ η Γκεγκεσίτζε αφήνει στην Ποχωρισβίλη. Μπροστά στην Πυλακούτα αστοχή. Ακόμα ένα ριμπάμπ επιθέμισε ο Κλέους. Το 15ο ήταν αυτό. Κυπριανού. Να δούμε, θα ισοφαρίσουμε τώρα. Πυλακούτα. Θεμιστοκλέους για δύο. Όχι. Προσπαθεί η Πυλακούτα. Δεν τα καταφέρνει. Νομίζω έχουμε την κατοχή. Ναι. Νέα ευκαιρία για να ισοφαρίσουμε ή και να προηγηθούμε με κάποιο τρίποντο. Κυπριανού. Στη Γεωργίου. Με Πυλακούτα. Χαμηλά στη Θεμιστοκλέους. Πυλακούτα. Θα πάει προς τα μέσα, αστοχή όμως, rebound από την Καλαντάντζε. Μπροστά η Γεωργία με την
Ο Τμετζούρι να στοχεί, πιλακούται στο rebound. Και ακόμα μία ευκαιρία για να ισοφαρίσουμε. Κυπριανού. Έτσι έχουμε καταληφθεί μέχρι στιγμής αυτές τις ευκαιρίες που μας έχουν δοθεί. Η Λακούτα στην Ιωάννου πάει στο lay-up, αστοχή, επιθετικό rebound, η Θεμιστοκλέους, 16ο rebound. Και τζάμπολ δίνουν οι διαιτητές, το βελάκι δείχνει Κύπρος, έχουμε την κατοχή. 11 δευτερόλεπτα στην διάθεσή μας, αφού σκουπιστεί το παρκέ. Κυπριανού στην baseline για την επαναφορά. Ιωάννου στη Θεμιστοκλέους, πάει προς τα μέσα, υπάρχει φάουλ, καλάθι και φάουλ. Ισοφαρίζει η Παναγιώτα Θεμιστοκλέους και θα έχει και μία βολή και την ευκαιρία να βάλει την Κύπρο για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Προς το παρόν για πρώτη φορά ισοφαρίσαμε το παιχνίδι. Η Γεωργία που είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια. Θεμιστοκλέους στη βολή, δυστυχώς θα είναι άστοχη. Rebound από την Γκεσίντζε, η οποία θα κατεβάσει και την μπάλα. Καλατάντζε, Μεζούρι, Γκαντέλια, φτάνει μέχρι το καλάθι και σκοράρει. 48-46, η Γεωργία εξακολουθεί να είναι μπροστά στην αναμέτρηση, μπροστά στο σκορ. Παρά το γεγονός ότι καταρθώσαμε να ισοφάρισουμε προς στιγμήν. Θεμιστοκλέους, κακή η πάσα της προς την Πυλακούτα. 2 και 20 για το τέλος της τέτοιας περίοδου. Κυπριανού θα πάει στον πάγκο, η Χριστοδούλου στο παρκέ. Και η Καλαντάτζε στον πάγκο, η Γκαρισβίλη. Αλλαγή και για τη Γεωργία. Και 15 για το τέλος. Γεωργία με την Μεζούρι, η οποία δεν κατάλαβα, δεν έχει βγει δευτερόλεπτο το παρκέ. Εδώ ξανά με την πάρε Μεζούρι, η assist προς την Γκαρισβίλη, κράτησε αυτή. Γκαντέλια για 3, αστοχή, νέο επιθετικό rebound από την Γκαρισβίλη, αστοχή, αλλά υπάρχει φάουλ της Χριστοδούλου πάνω στην Γκεσίντζε. Για 2 ήταν η προσπάθειά της, άρα θα έχει 2 βολές η Βικτόρια Γκεσίντζε, η οποία θα σουτάρει με 57% από την γραμμή των βολών. ...48-46 το σκορ, εύστοχη στην πρώτη. 49-46 η Γκεσίντζε, η οποία έχει 4 πόντους στην αναμέτρηση, 5 τώρα με τις 2 εύστοχες βολές της. 50-46 η Γεωργία, η οποία υπολείπεται 6 πόντους για να, 7 στην ουσία, για να πετύχει τους περισσότερους στη διοργάνωση. Μέχρι τους 56 έχει φτάσει, αυτούς χτες απέναντι στην Πορτογαλία. Χριστοδούλου για 2, αστοχή από τα χέρια της Θεμιστοκλέους, η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Παναφορά με την Καντέλια να κατεβάζει. 1-28 για το τέλος. Καλάθι από την Καντέλια, η οποία νομίζω έχει πάρει και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από την Πυλακούτα το φάουλ. Η Νίνο Καντέλια κάνει και αυτή ζημιά. 1-6-0 σερί. Τρέχει η Γεωργία από την ώρα που το ισοφάρισε η Κύπρος, από εκείνο το 46-46. Έγινε 52-46 και μία ελεύθερη βολή για την Νίνο Καντέλια, η οποία θα είναι άστοχη, και η Θεμιστοκλέους θα μαζέψει το 17ο της rebound. Ιωάννα Κυπριανού που πέρασε το παιχνίδι, η Γεωργίου, η Θεμιστοκλέους. Γυρίζει η Πυλακούτα, αυτή τη φορά θα σκοράρει, 52-48. Η Πυλακούτα που φτάνει τους 24 πόντους. Καντέλια. Λίγη συγκέντρωση στην άμυνα, θέλει το παιχνίδι. Με
γυρίσει. Εδώ ελευθερώθηκε η Χοροσβίλη, 54-48. Μας έχει προδώσει η άμυνα μας σήμερα. Με δεχτεί 54 πόντους από την Γεωργία σε περίπου 30 λεπτά. Καλάθι από την Θεμιστοκλέους, η οποία κάνει το 54-50. 21 δευτερόλεπτα για το τέλος της τέτοιης περίοδου. Κλέβει Κυπριανού. Έχει βρει και την Θεμιστοκλέους που είναι δίπλα της. Τώρα θα το πάρει το επιθετικό rebound η Θεμιστοκλέους. Αστοχή όμως. Έχει στηρίξει φάουλ η κυρία Wang. Θα δώσει δύο βολές στην Παναγιώτη Θεμιστοκλέους. Φάουλ από την Γκαρισβίλη. Στην μία μοναδική βολή που έχει σουτάρει η Θεμιστοκλέους ήταν άστοχη. Στη διοργάνωση είναι χαμηλά με 22% από τη γραμμή. Για να δούμε όμως τώρα τι θα γίνει. Θα βάλει την πρώτη, 54-51. Έχει ακόμα μία και 9 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Αστοχή. Rebound. Τρέχει ο Τεζούρη. Πάσα της προς την Γκαρισβίλη. Σουτάρει με τη λήξη χρόνου άστοχα. Πρώτα βέβαια και πιάνει μάση του Τερβάντ, όμως τελειώνει ο χρόνος. 54-51 το σκορ της τρίτης περίοδου και πάμε σε ένα τέταρτο και τελευταίο δραματικό δεκάλεπτο. Πάμε σε διαφημίσεις προς το παρόν και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στην αναμέτρηση, τέταρτο και τελευταίο δραματικό όπως εξελίσσεται δεκάλεπτο για την εθνική μας ομάδα που είναι πίσω στο σκορ με 54-51 από την Γεωργία. Θυμίζουμε για όσους έχουν συνδεθεί τώρα την μετάδοσή μας, η Κύπρος θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει από τώρα από τους ομίλους την παραμονή της στην δεύτερη κατηγορία. Σε αντίθετη περίπτωση θα αγωνιστεί σε αγώνες κατάταξης όπου θα πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον ένα παιχνίδι για να σωθεί, να παραμείνει στην δεύτερη κατηγορία και του χρόνου. Θεμιστοκλέους στην πρώτη επίθεση δική μας. Πυλακούτα γυρίζει και σκοράρει. 54-53 η διαφορά ξανά στον πόντο με την Έλενα την Πυλακούτα να φτάνει τους 26 πόντους. Γεωργία με την Οτμεζούρη. Υπάρχει φάουλ από την Ιωάννου. Απ' έξω, αλλαγή για την Γεωργία με την Καλαντάντζε να περνάει στο παρκέ στη θέση της Γκαρισβίλη. Καντέλια στην επαναφορά, θα κλέψουν αρχικά αλλά η Καντέλια θα κρατήσει την κατοχή. Η Γκεσίντζε στη γωνία, κλέβει Πυλακούτα. Για να δούμε τώρα, θα τα καταφέρουμε στην τρίτη προσπάθεια να περάσουμε μπροστά στο σκορ Γεωργίου. Στην Πυλακούτα κλείστηκε. Προσπαθεί να βγει προς τα έξω, κλέβουν οι Γεωργιανές. Ούτε τώρα μπορέσαμε να μπούμε μπροστά στο σκορ. Καντέλια, Ιωάννη Καρλίνη, σωστά. Καντέλια
κρατάει και βγάζει στην Καλατάτζε. Καλατάτζε με το χεριστοκλέος εκεί. Σταματάει την τρίπλα. Θα δώσει βοήθεια ο Τμεζούρη στα 7 δευτερόλεπτα. Μένει προς τα μέσα. Δεν βρίσκει διάδρομο η Μποχορισβίλη. Θα βγάλει όμως την assist και καλάθι με τη λήξη του χρόνου. Απίστευτη τύχη για την Καλατάτζε. 56-53. Καλατάτζε κάνει τους 12 πόντους, ενώ στην διοργάνωση έχει μεσόρο 4,3. Άμεση απάντηση από την Πλακούδα, 56-55, ξανά στον πόντο. 8 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πραγματικό παιχνίδι, Καντέλια. Πάει προς τα μέσα, κλέβει η Κυπριανού, η Ιωάννα, η οποία σταματάει την τρίπλα. Τζάμπολ δίνουν οι διαιτητές, το βελάκι δείχνει Κύπρος. Βλέπετε τον κύριο Πολεμίδη πίσω, βοηθός προπονητή της δικής μας ομάδας, και ο κύριος Λεκισβίλη. Διαμαρτύρονται προς τους διαιτητές για διαθλητικό φάουλ. Ειδικά ο κύριος Πολεμίδης. Γεωργίου. Νέα ευκαιρία για να περάσουμε μπροστά στο σκορ. Πυλακούτα. Κυπριανού για τρεις. Άστοχα. Ούτε τώρα. Ακόμα μία ευκαιρία χαμένη για την εθνική μας ομάδα. 7-38. Έχω την εντύπωση ότι αν καταφέρουμε να μπούμε μπροστά στο σκορ, μετά από εκεί και πέρα η ψυχολογία θα γυρίσει υπέρ της εθνικής μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, σε αρκετές περιπτώσεις, τουλάχιστον 6, μπορεί και 7 να είναι, που ήμασταν στον πόντο ή και ισοπαλία ακόμα, χάσαμε την ευκαιρία να μπούμε μπροστά στο σκορ. Εδώ στόχησαν οι Γεωργιανές και θα πάρει φάουλ η Κυπριανού. Φάουλ από την Μποχορισβίλη. Γεωργίου αφήνει στην Κυπριανού να οργανώσει την επίθεση της εθνικής μας. Ο Μιστοκλέους ήταν από τον Καϊλόου, θα το παίξουν. Υπάρχει φάουλ, νέο φάουλ της Μποχορισβίλη πάνω στην Πυλακούτα. Δεύτερο ομαδικό για την Γεωργία. 7-15 για το τέλος. Παναφορά της Κυπριανού στην Γεωργίου. Γεωργίου ψάχνει διάδρομο. Τώρα προσπαθεί να βρει την Πυλακούτα χωρίς επιτυχία. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία. Να πεις αυτό το που συμβαίνει. Λίγη συγκέντρωση θέλει. Σίγουρα υπάρχει και το άγχος. Οι κοπέλες μας θέλουν την νίκη, είδαν την Γεωργία να είναι πολύ εύστοχη στο παιχνίδι, να παίρνουν από νωρίς το προβάδισμα, και αυτό έχει αγχώσει παραπάνω τις παίκτριές μας. Για να δούμε, Καντέλια για δύο αστοχή, νέο rebound από τη Θεμιστοκλέους που φτάνει τα 20 με αυτό. Γεωργίου, Κυπριανούς η Θεμιστοκλέους. Δεν βρίσκει την πάσα, θα κάνει το σουτ, θα έχει πάρει φάουλ. Θα έχει δύο βολές. Μισοκλέος η οποία έχει μία στις τρεις βολές στο παιχνίδι. Κάτι λέει εκεί με τον διαιτητή. Δύο βολές για την Παναγιώτα την Θεμιστοκλέους, η οποία έχει την ευκαιρία αρχικά να ισοφαρίσει. Δεν θα το κάνει με την πρώτη βολή. Για να δούμε αν θα το κάνει με τη δεύτερη. Παραμένει αυτό το 56-55. 6-36 για το τέλος. Μέσα η δεύτερη, 56 όλα. Παναφορά. Τώρα με την Γεγεσίτζε να αφήνει στην Μεζούρη. Ξανά η Γεγεσίτζε. Πάσα στην Μποχορισβίλη. Αυτή ήταν η Παπουασβίλη που έχει περάσει το πακέ. Θα κλέψουμε εδώ, όχι. Ναι, τώρα θα κλέψει η Ιωάννου. Και για να δούμε, νέα ευκαιρία για να περάσουμε μπροστά στο σκορ με τη Γεωργίου και την Πυλακούτα να είναι μόνες τους. Η Πυλακούτα επιτέλους θα βάλει την Κύπρο μπροστά. 56-58. Με την Έλενα την Πυλακούτα να φτάνει τους 30 πόντους και να αναγκάζει τον κύριο Κυψίτσε να πάρει time out. Πάμε στη διαφημίση.
έχουμε επιστρέψει στο παιχνίδι μας. Η Κύπρος είναι μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά. 58-56, 6 και 13 για το τέλος της αναμέτρησης. Τώρα μια καλή άμυνα να κρατήσουμε αυτό το προβάδισμα και στη συνέχεια να αυξήσουμε σιγά σιγά τη διαφορά, να ηρεμήσουν οι κοπέλες μας. Μπορούμε να πάρουμε αυτή τη νίκη. Η Γεωργία έχει κάνει σίγουρα το καλύτερό της παιχνίδι μέχρι στιγμής η διοργάνωση. Αυτό δεν πρέπει να πτωίσει τις κοπέλες μας που ποιοτικά είναι πολύ καλύτερες της Γεωργίας. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό, άσχετα με την εικόνα που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Η Κύπρος διαθέτει περισσότερο ταλέντο από την Γεωργία, αυτές οι εθνικές δηλαδή. Για να δούμε άστοχη η προσπάθεια της Καλαντάτζε. Η Γεωργία έχει πάρει όμως επιθετικό rebound. Άστοχη η προσπάθεια και της Παπουασβίλη. Τώρα η Κυπριανού κατεβάζει, τώρα έχουμε το πανοχέρι, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Βλέπετε την Γεωργία, τις παίκτες της Γεωργίας έχουν αγχωθεί και φάνηκε πολύ στην προηγούμενη φάση αυτό. Αναφορά, έχει πάρει φάουλ η Γεωργίου από την Κεγεσίτζε. Παναφορά τώρα στην Γεωργίου, τον Μισθοπλέους. Η Λακούτα αλλάζει με τους Μισθοπλέους. Ξανά στην Έλενα, ξανά η Παναγιώτα. Μεταξύ τους αλλάζουν πάσες. Το πόδι της Παπουασβίλη θα πετάξει την μπάλα εκτός. Τελικά η Καλαντάτζε ήτανε. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα όμως στη διάθεσή μας. Να κάνουμε μια γρήγορη επίδεση. Κυπριανού έτοιμη για την επαναφορά. Η Λακούτα ξεμακάρισε, δυστυχώς αστόχησε. Rebound από την Καλαντάτζε που άφησε στην Καντέλια. Καντέλια. Ξανά η Καλαντάτζε. Η Γεσίτζε. Τις βολές σταματάει την τρίπλα. Καλαντάτζε. Το σουτ εύστοχο, καλάθι και φάουλ. Τι έχουμε, ναι, καλάθι και φάουλ της Οτμετζούρη. Φάουλ από την Ιωάννου. Μια συμπληρωματική βολή για την Οτμετζούρη, η οποία ισοφαρίζει και έχει την ευκαιρία να ξαναβάλει τη Γεωργία μπροστά. Πώς αλλάζει η εικόνα του αγώνα σε μια φάση. Να, εύστοχη και στη βολή η Οτμετζούρη, η οποία φτάνει τους 22 πόντους. Και ξανά η Κύπρος κυνηγάει το σκορ, παραλίγο να κάνει και το λάθος εκεί Κυπριανού με την Γεωργίου, να κλέψει η Καντέλια, ευτυχώς δεν έγινε. Δεν μισθοκλέος, υπάρχει σταμάτημα με το πόδι από την Καλαντάτζη αυτή τη φορά. Νέο time out, ο κύριος Λεκισβίλη το ζήτησε αυτή τη φορά. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Η Κύπρος είναι πίσω στο σκορ με 59-58. Η εθνική μας που έχει την κατοχή, Γεωργίου στην Κυπριανού. Πιλακούτα, Γεωργίου, τι έκανε, διπλή τρίπλα. Γεωργίου δεν ήταν συγκεντρωμένη σε αυτή τη φάση καθόλου. Χωρίς λόγο έκανε αυτό το λάθος. Ευκαιρία για την Γεωργία να ανοίξει την διαφορά.
Ελπίζουμε να βγει μια καλή άμυνα όμως. Για να δούμε, η Καντέλη αφήνει στην Μεζούρη. Η Μποχωρισβίλη αστοχή, το rebound από την Θεμισοκλέους που συνεχίζει να μαζεύει αυτά τα σκουπίδια, στα 22 έχει φτάσει. Εδώ η Θεμισοκλέους αφήνει στην Κυπριανού. Ζητάει η Πυλακούτα, δεν μπορεί η Κυπριανού να της περάσει. Γεωργίου για 2, εύστοχη. Μπροστά η Κύπρος με 59-60-59. Με την Στεφανή Γεωργίου να φτάνει στους 13 πόντους. Θα πρέπει όμως να προσέξει τα λάθη της. 3-52 για το τέλος. Ο Μεζούρη, υπάρχει φάουλ από τη Γεωργίου. Το τρίτο ομαδικό για την Κύπρο. Επαναφορά από το πλάι για τη Γεωργία με την Γκεγεσίτζε έτοιμη. Θα αφήσει στην Καντέλια. Γεωργίου κοντά της, την περνάει η Καντέλια, χάνει εκεί την μπάλα, βάζει τα χέρια στη Μισοκλέος, τζάμπολ δίνουν οι διαιτητές. Θα δούμε το βελάκι τι δείχνει. Λογικά Γεωργία, γιατί βλέπω, ναι όντως, έχουν μείνει ψηλά όλες οι παίκτες. Καντέλια θα πάει για την επαναφορά, 8 δευτερόλεπτα για την Γεωργία. Καλατάτζε κρατάει. Ένα σούτ από πολύ μακριά, τούβλο ήταν αυτό. Τέλος χρόνου, 3-33 για το τέλος. Η Κύπρος είναι μπροστά με ένα πόντο. Και άντε να δούμε τώρα μια καλή επιθετική προσπάθεια, να δούμε λίγο, να ανοίξουμε λίγο τη διαφορά. Κυπριανού στη Γεωργίου, αποφεύγει την αντιπαλό της. Πυλακούτα, να πάει προς τα μέσα, της φεύγει μπάλα από τα χέρια και στη συνέχεια φάουλ της πεσμένης Θεμισοκλέους πάνω στην Νίνο Καντέλια. Δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε τη διαφορά εδώ, παραμένει το 59-60. Η Καντέλια, η οποία πάει και στον πάγκο, η Γκαρισβίλη. Βέβαια την Καντέλια έχει χτυπήσει στον νόμο. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Να τη δω, η Γκαρισβίλη σηκώνεται για να περάσει στη θέση της. Θα κάνει για την επαναφορά η Γκαρισβίλη. Ο Μεζούρη για 3, αστοχή. Θεμιστοκλέους σε ακόμα ένα rebound. Κυπριανού κρατάει. 2-52 για το τέλος. Μεγάλη αγωνία. Πυλακούτα. Θεμιστοκλέους για 2, υπάρχει φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Υπάρχει φάουλ της Μποχωρισβίλη πάνω στην Πυλακούτα. Η Έλενα θα πάει για 2 βολές. Πυλακούτα που έχει 30 πόντους στο παιχνίδι. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. 59-61. Πυλακούτα φτάνει στους 31 πόντους και έχει ακόμα μία βολή. Αστοχή στη δεύτερη. Η Θεμιστοκλέους όμως μαζεύει το επιθετικό rebound. Μάχη εδική, μεγάλη, νέο τζάμπολ. Αλλά το βελάκι είναι για την Γεωργία αυτή τη φορά. Αλλαγή αποφασής, δίνουν την μπάλα στην Κύπρο. Βλέπετε τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος ζητάει από την κυρία Γου να περιμένει. Γουάνγκ να περιμένει. Μισοκλέος έφτασε στα 24 rebound με το προηγούμενο. Έχει 6 επιθετικά και 18 αμυντικά. Γεωργίου. Κλείστηκε η Πυλακούτα κάτω από το καλάθι. Σκοράρει 59-63. Η διαφορά στους 4.
μεγαλύτερη μέχρι στιγμής για την Κύπρο. 2 και 25 για το τέλος. Ο Χωρισβίλη κάνει λάθος. Κατοχή για την Κύπρο. Βλέπετε, ξεσηκώνονται στον πάγκο. 2 και 18. Ελπίζουμε να λειτουργήσει θετικά στην ψυχολογία μας αυτό. Κυπριανού. Η Γεωργίου σουτάρει για 2. Μέσα! 59-65. Με την Στεφανίδη Γεωργίου να φτάνει τους 15 πόντους αμέσως time out από την κυρία Κυψίτζε, που βλέπει την εθνική του ομάδα να μένει πίσω στο σκορ και την Κύπρο να αγκαλιάζει στην ουσία την νίκη. 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Υπάρχει βέβαια χρόνος. Αν όμως τον εκμεταλλευτούμε σωστά, να φτάσουμε στην πολυπόθητη νίκη, θα πάρουμε εμείς την τέταρτη θέση και την, θα διασφαλίσουμε την παραμονή στην δεύτερη κατηγορία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό της Αυστρίας, στο κλειστό του Φούρστενφελντ, όπου η Κύπρος προηγείται με 65-59, 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Η Κύπρος, η οποία είναι κοντά στην νίκη, αρκεί να προσέξει σε αυτά τα τελευταία 2 λεπτά που απομένουν. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τέλος της αναμέτρησης. Πολύ μεγάλη αγωνία. Γκαντέλια. Γεωργίου μένει κοντά της. Ο Τμεζούρη αφήνει στην Γκεγκεσίτζε. Σηκώνεται αυτή η αστοχή. Το rebound από ποιον? Από χέρια. Από τα χέρια της Γκαρισβίλη μπάλα εκτός. Κατοχή για την Κύπρο, που θα έχει επίδεση και ευκαιρία να διευρύνει ακόμα λίγο τη διαφορά. Νέο time out, νομίζω αυτή τη φορά είναι από τον κύριο Λεκισβίλη. Πάμε σε νέες διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στο Φέρστενφελντ. 1 και 51 για το τέλος. Η Κύπρος έχει την κατοχή και με ένα καλάθι σε αυτή τη φάση νομίζω ότι όλα θα κριθούν. 65-59 προηγείται η εθνική μας ομάδα. Για να δούμε. Κυπριανού. Θεμιστοκλέους. Ψάχνει την Πυλακούτα. Θα προσπαθήσει να πάει προς τα μέσα. Χάνει την κατοχή. Κλέβει η Οτμεζούρη. Μεζούρι στον ευθυνιασμό, μόνη της η Γκεγκεσίτζε. Την έκλεισε η Κυπριανού, αστόχησε η Γκεγκεσίτζε. Η Κυπριανού μάζεψε στο rebound. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Υπάρχει ο χρόνος, υπάρχει χρόνο, να ροκανίσουμε χρόνο. Μπράβο, στη Γεωργίου η μπάλα. Πυλακούτα στα χαμηλά, όχι, κακή πάσα της Γεωργίου. Είπαμε, η Γεωργίου πρέπει να προσέξει τα λάθη της. Έκανε ακόμα ένα λάθος η Στεφανή Γεωργίου, η οποία έχει στο σημερινό παιχνίδι 7 λάθη. Με αυτό, πολλά λάθη από τη Γεωργίου. 1 και 15 για το τέλος. Δεν πειράζει όμως, να κρατήσουμε την νίκη, να κρατήσουμε αυτή τη διαφορά. Και ας έχει κάνει τόσα λάθη η Γεωργίου και γενικά η εθνική μας ομάδα. Rebound, άστοχη προσπάθεια. Τζάμπολ την οι διαιτητές στο βελάκι. Δείχνει η Γεωργία, θα έχουν νέα επίδεση
οι αντιπάλοι μας. 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος. Παραμένει το 65-59. Γκεγκεσίτζε ήταν αυτή που αστόχησε στην προηγούμενη προσπάθεια. Μια καλή άμυνα, ακόμα μια καλή άμυνα. Το άγχος είναι μεγάλο και από τις δύο πλευρές. Αν και η Γεωργία παίζει στην ουσία αδιάφορη, όμως θα θέλουν οι κοπέλες μια νίκη. Ξεμαρκαρίζεται για στοχή, ευτυχώς η Καλαντάντζε. Ριμπάουντ την Πυλακούτα που θα πάρει φάουλ. Η Γεωργία έχει συμπληρώσει τα φάουλ, άρα θα έχει βολές η Έλενα η Πυλακούτα που θα πάει στην άλλη πλευρά του παρκέ για να εκτελέσει δύο βολές. Έχει μία στις τρεις στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, τις μετράω σωστά. Για να δούμε. Πρώτη βολή για την Έλενα την Πυλακούτα. 59-65, 58 δευτερόλεπτα και 7-10 για το τέλος. Αστοχή η Έλενα. Θα έχει όμως ακόμα μία. Ας βάλει τουλάχιστον την δεύτερη, να αισθανόμαστε και λίγο πιο άνετα. Η Έλενα σηκώνεται και ευστοχή. 59-66. Η Κύπρος που τρέχει ένα σερί 8-0. Με την Πυλακούτα να φτάνει τους 34 πόντους. Περνάει. Βήματα πρέπει να έκανε εκεί, δεν σφυρίζεται κάτι. Έκανε νομίζω βήματα τα Γκεγκεσίτζε, όπως και να έχει, η μπάλα είναι δική μας. Γεωργίου. Ας περιμένει λίγο, γιατί τρέχει Γεωργίου. Θα δώσει τη θέση με το κλέος, πάω στο χι. Επιθετικό ριμπάντα την Πυλακούτα, βγάζει έξω, στην Ιωάννου. Κυπριανού. Γεωργίου, Θεμιστοκλέος για δύο, ευστοχή. Σημαντικό καλάθι, νομίζω εδώ τελειώσαν όλα. 59-68. 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Τμετζούρη γυρίζει όπως, αστοχή. Υπάρχει φάουλ όμως, φάουλ από τη Γεωργίου. Συγχωρείτε, φάουλ από την Γεωργίου. 59-68. Ο Τμετζούρη στη γραμμή των βολών. Ο Τμετζούρη στην πρώτη βολή θα είναι εύστοχη. Μειώνει σε 60-68, 23ος πόντος για την Ναταλία Τμετζούρη. Μέσα και η δεύτερη, 61-68, η διαφορά στους 7. Έχει βρεθεί στο έδαφος, η Γκεγκεσίτζε πρέπει να είναι, ναι, με τον αριθμό 6. Δεν είδα τη φάση. Τρέχει. Η προπονήτρια της Εθνικής είναι αυτή που έδειξε, η κυρία Κιψίτζε. Αν δεν κάνω λάθος, θα σηκώσει την παίκτριά της και θα την πάρει στο πάγκο του Παπουασβίλη. Την έχει αντικαταστήσει. Η Εθνική μας που έχει την κατοχή. Έπρεπε και τον πιτσιρικά να παίρνει τα εύσημα από την κυρία Wang που σκούπισε το παρκέ. Η Κινέζα διαιτητής του αγώνα. Υπάρχει time out. Από αρκετή ώρα δόθηκε ένα time out. 21 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για το τέλος της αναμέτρησης. 68-61. Η Κύπρος είναι μπροστά με 7 πόντους. Έχει σχεδόν κλειδώσει την νίκη και μαζί την τέταρτη θέση που θα της δώσει, θα της χαρίσει την παραμονή στην δεύτερη κατηγορία. Ο αρχικός στόχος της εθνικής ομάδας, ο στόχος που είχε θέσει ο κύριος Λεκισβίλη, θα καταφέραν τα κορίτσια μας τόσο με την νίκη απέναντι στην Ισλανδία με 60-42 εχθές, και σήμερα με την προδιαγραφόμενη νίκη επί της Γεωργίας θα παραμείνουν στην δεύτερη κατηγορία και θα αντιμετωπίσουν μεθαύριο την Εθνική Ελλάδος για τους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις από 9 μέχρι 16. Η Εθνική Ελλάδος που τερμάτισε στην τρίτη θέση του δευτέρου ομίλου, αλλά ας δούμε τα τελευταία δευτερόλεπτα. Κυπριανού στην Γεωργίου. Η Κυπριανού, συγγνώμη. Τώρα η Γεωργίου σουτάρει για 3. Αστοχή.
Επιθετικό rebound από ποιον. Τελικά η Γεωργία έχει την μπάλα. Κλέβει εδώ η Θεμιστοκλέους. Όλα τελειώσανε. 4-3 δευτερόλεπτα παρά το κλέψιμο. Όλα έχουν τελειώσει. 61-68. Η Κύπρος πήρε την πολύ σημαντική αυτή νίκη. Βλέπετε τα πανηγύρια των παιχτριών μας εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Μία αγκαλιά όλες. Υπερπροσπάθεια σήμερα απέναντι σε μια Γεωργία που τα έδωσε όλα. Η Κύπρος μπόρεσε και πήρε την πολύ σημαντική αυτή νίκη. Θα τερματίσει στην τέταρτη θέση. Αυτό το ζητούμενο λοιπόν έγινε, αυτό που λέγαμε. Η Κύπρος θα είναι στην τέταρτη θέση. Θα είναι και του χρόνου στην δεύτερη κατηγορία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Ίδων. Να δώσουμε και τους πόντους, καθώς έχει αρκετό ενδιαφέρον. Το double-double η Έλενα η Πυλαγούτα, 34 πόντους και 10 rebound. Double-double και για τη Θεμιστοκλέους με 10 πόντους και 24 rebound. 15 πόντους από την Στεφανία Γεωργίου που είχε και 7 assist, είχε όμως και 7 λάθη. 4 πόντους είχε η Ιωάννου, 2 η Χριστοδούλου, 3 η Οικονομή. Αυτή είναι η πόντη της εθνικής μας ομάδας. Αυτά λοιπόν από την σύνδεσή μας από την Αυστρία, από το Φέρστενφελντ. Η Κύπρος πήρε την μεγάλη νίκη επί της Γεωργίας και θα τερματίσει στην τέταρτη θέση του ομίλου. Επόμενη αντίπαλος της εθνικής μας, η Εθνική Ελλάδος, μεθαύριο. Αύριο οι ομάδες έχουν ρεπό. Καλή νύχτα από εμάς και ελπίζουμε η Κύπρος να τα πάει όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτή την διοργάνωση.